Τώρα συνδεόμαστε μέσω Skype με τον βουλευτή Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία, Μάξιμο Σενετάκη. Κύριε Σενετάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα. Λοιπόν, δύο είναι τα μεγάλα θέματα. Το ένα είναι τα εργασιακά, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν σηκώσει υψηλά τους τόνους της αντιπαράθεσης για αυτό το θέμα. Έχουν σοβαρές ενστάσεις, κυρίως για το 8ωρο, την ελαστικότητα της εργασίας. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο έχει να κάνει με την επόμενη μέρα μετά την πανδημία. Είδαμε, και θα ξεκινήσουμε με αυτό. Είδαμε από τον Johns Hopkins από τις ΗΠΑ την έκρηξη των θανάτων στην Ελλάδα και πώς ξεκινήσαμε από πάρα πολύ καλή βάση στο πρώτο κύμα για να φτάσουμε τώρα σε μια πολύ δυσκολότερη κατάσταση. Μέσα σε όλα αυτά ακούμε και ξανακούμε ότι η σωτηρία μας είναι τα εμβόλια, αλλά παρόλα αυτά έχουμε μείνει πιο πίσω από τους αρχικούς μας σχεδιασμούς. Τι μπορούμε να πούμε στον κόσμο, ένα θετικό μήνυμα, να τον καθησυχάσουμε, να πούμε ότι υπάρχει καλύτερη επόμενη μέρα? Κοιτάξτε, όντως αυτό που μας απασχόλησε ιδιαίτερα ήταν η μετάλλαξη η οποία ήρθε και χτύπησε τη χώρα κατά το μήνα Φεβρουάριο. Από εκεί και πέρα όμως τα νούμερα βλέπετε ότι παραμένουν χαμηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Όντως το εμβόλιο είναι η ελευθερία μας, είναι η έξοδος από αυτήν την κατάσταση και κάτι το οποίο το βλέπουμε και δουλεύει ήδη, καθότι έχουμε αποφύγει, παρότι η οικονομία έχει αρχίσει και ανοίγει, εξαιρετικές αυξήσεις και έχουμε περάσει πια στις μειώσεις των κρουσμάτων. Και αυτό το οποίο πιστώνεται ως επιτυχία είναι η πολύ καλή οργάνωση του εμβολιασμού των πολιτών. Έχουμε ξεπεράσει πια τα όρια των 100.000. Θυμίζω ότι υπήρχαν σχόλια ότι δεν θα μπορούσαμε να εμβολιάζουμε ούτε 25.000. Υπήρχαν σχόλια την αντιπολίτευση ότι με το ρυθμό αυτό που πάμε δεν θα εμβολιαστούμε ούτε το 2030. Και εδώ ερχόμαστε και απαντάμε και δείχνουμε ακριβώς στους πολίτες ότι υπάρχει σχέδιο, υπάρχει πλάνο και εκμεταλλευόμαστε, γιατί αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι είναι στη διάθεση της κυβέρνησης, το εκμεταλλευόμαστε για την υγεία των πολιτών μας. Υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία των επιστημόνων και των οικονομικών παραγόντων της χώρας, ώστε όσο προχωράει ο εμβολιασμός να μπορούμε παράλληλα να ανοίγουμε και τις οικονομικές δραστηριότητες, με απότερο βέβαια σκοπό, αυτό που μας απασχολεί και εμάς πάρα πολύ εδώ στην Κρήτη, η οργάνωση του τουριστικού προϊόντος μας, να ανοίξουμε και να είμαστε ένας ασφαλής COVID-free προορισμός. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και μια έντονη πολιτική σύγκρουση με επίκεντρο βέβαια τις αλλαγές στα εργασιακά. Σας κατηγορούν ότι ετοιμάζεται εργασιακό μεσαίωνα από την αντιπολίτευση. Κοιτάξτε, είχαμε και τις δηλώσεις της κυρίας Ατσιόγλου πρόσφατα, όπου βλέπει την πανδημία ως τη μεγάλη ευκαιρία για τον ΣΥΡΙΖΑ να επανέλθει και να εκμεταλλευτεί τις ρογμές που δημιουργεί η πανδημία στην κοινωνία. Άρα λοιπόν αυτό έρχεται και κουμπώνει τώρα πάρα πολύ καλά στην πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ, που νομίζει ότι έχει πάρει εργολαβία και έχει συμβόλαιο εργολαβίας για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, μόνο που ξεχνάει ότι ήταν 4,5 χρόνια κυβέρνηση και αυτά τα συμβόλαια και τα αθέτησε και τα έσχισε και τα κατήργησε. Επομένως εδώ έχουμε μια πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ να μην έρχεται να κρίνει συγκεκριμένες. Δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά να πούμε ότι δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντί σας έχετε καταφέρει να έχετε τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Ολοκληρώνω αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, το μεγάλο ερώτημα του καινούργιου νομοσχεδίου, η λεζάντα τα οποία βάζουν όλοι όσοι αντιπολιτεύονται, είναι ότι καταργούμε το 8ωρο. Αυτό είναι, με συγχωρείτε που θα το πω και έτσι, αλλά κάθε συζήτηση περί κατάργησης του 8ωρου είναι ανοησία. Αυτό που κάνουμε είναι να έρθουμε να προσαρμόσουμε για το καλό των εργαζομένων, για την ασφάλεια των εργαζομένων, το εργασιακό καθεστώς το οποίο ορίζεται από το 1990, 30 χρόνια πριν, σε αυτή την τεχνολογική και κοινωνική εξέλιξη που έχει επέλθει και μάλιστα μέσω της πανδημίας ήρθε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι την περιμέναμε. Προστατεύουμε λοιπόν το 8ωρο, προστατεύουμε τον εργαζόμενο και θα το δείτε και στις ρυθμίσεις, γιατί μην ξεχνάμε το νομοσχέδιο δεν έχει έρθει ακόμα να συζητηθεί. Είναι όλα αυτά τα οποία συζητιούνται
στα διάφορα τραπέζια. Θα το δείτε και στις ρυθμίσεις. Εντάξει, τα περισσότερα όμως βασίζονται σε ερωταπαντήσεις του Υπουργείου Εργασίας και δηλώσεις του ίδιου του Υπουργού Εργασίας. Προφανώς, οι οποίες απαντούνται και νομίζω ότι αποδεικνύουν ότι η κριτική η οποία ασκείται είναι και πολύ πρόχειρη, αλλά και δεν στηρίζεται πουθενά σε καμία πραγματικότητα. Και εάν δούμε μία-μία τις διατάξεις, αν θέλετε σε επόμενη, αν έχουμε χρόνο, να δούμε μία-μία τις διατάξεις, να δούμε πώς κατοχυρώνουμε το 8ωρο, πώς δίνουμε τη δυνατότητα ευελιξίας στον ίδιο τον εργαζόμενο. Διευρύνουμε, εδώ η μεγάλη κουβέντα είναι για το χρόνο διευθέτησης. Αυτό λοιπόν πατάει η αντιπολίτευση, τα συνδικάτα και λένε ότι ερχόμαστε εμείς να καταργήσουμε το 8ωρο. Στην ουσία τι κάνουμε? Μία ρύθμιση η οποία υπάρχει από το 1990 και είχε εφαρμοστεί σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και επί ΣΥΡΙΖΑ, ερχόμαστε και τη δίνουμε τη δυνατότητα σε εργαζόμενο που είναι σε επιχείρηση που δεν έχει συνδικαλιστική εκπροσώπηση να το κάνει από μόνος του εάν το επιθυμεί, πάντα σε συνεργασία με τον εργοδότη του. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει όλη αυτή η κουβέντα, όλος αυτός ο παραλογισμός για το 8ωρο, για κάτι δηλαδή που ήδη γίνεται στη χώρα εδώ και 30 χρόνια. Απλά γίνεται σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Αυτό που ακούω όμως συχνά, ειδικά μέσα στην τελευταία εβδομάδα, είναι το επιχείρημα ότι έτσι όπως αλλάζει το σύστημα, δεν θα πληρώνονται υπερορίες. Θα λέει ο εργοδότης να πάρεις παραπάνω ρεπό, αλλά όχι παραπάνω χρήματα. Όχι, όχι. Προσέξτε. Αυτή τη στιγμή ο εργαζόμενος θα έχει δύο εργαλεία στη διάθεσή του. Το ένα εργαλείο είναι η χρήση των υπερορίων, εάν το επιθυμεί, προκειμένου να αυξήσει και το εισόδημά του, γιατί ξέρουμε ότι πολλοί εργαζόμενοι χρειάζονται τις υπερορίες ώστε να έχουν ένα καλύτερο εισόδημα. Αν όμως επιθυμεί ο ίδιος, μπορεί να επιλέξει τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας του, έτσι ώστε όταν μια επιχείρηση σε συγκεκριμένη περίοδο απαιτεί παραπάνω χρόνο και σε άλλες περιόδους απαιτεί λιγότερο χρόνο, εφόσον ο ίδιος ο εργαζόμενος το επιθυμεί, αντί να πάρει υπερορίες, να μπορεί να διευθετεί το χρόνο εργασίας του ώστε να πάρει ουσιαστικά περισσότερο ελεύθερο χρόνο, περισσότερες άδειες από την εργασία του. Είναι καθαρά επιλογή του εργαζόμενου πώς θα χειριστεί αυτά τα δύο εργαλεία που του δίνουμε εμείς. Και μάλιστα τις υπερορίες που λένε ότι τις καταργούμε, ξέρετε πολύ καλά ότι δίνουμε τη δυνατότητα να τις αυξάνουμε από 96 ή 120 ώρες που είναι στη βιομηχανία και στις υπόλοιπες δραστηριότητες, σε 150. Ωραία, για να το κλείσουμε. Κύριε Σενετάκη, ξέρουμε όλοι σε ποια χώρα ζούμε. Ξέρουμε τι επικρατεί στην αγορά εργασίας. Πιστεύετε ότι με όλες αυτές τις αλλαγές υπάρχει περίπτωση να δώσετε ένα παραπάνω πάτημα για εκμετάλλευση εργαζόμενου ή για μαύρη εργασία? Όχι, σε καμία περίπτωση. Και εδώ είναι που ερχόμαστε και δημιουργούμε αυτομάτως άλλο ένα εργαλείο ελέγχου όλων αυτών των ρυθμίσεων που φέρνουμε και είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας, όπου πια ο κάθε εργαζόμενος θα δηλώνει από μόνος του μέσω του υπολογιστή του ή της πλατφόρμας που θα του έχει διατεθεί στην Εργάνη τις ώρες τις οποίες δουλεύει. Δηλαδή βοηθάμε περισσότερο τον ελεκτικό μηχανισμό. Θα είμαστε εδώ, θα το δούμε αναλυτικά το νομοσχέδιο όταν το έχουμε στα χέρια μας. Προς το παρόν θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση που είχαμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Εγώ σας ευχαριστώ. Όλα στην πράξη κρίνονται και πραγματικά πιστεύω ότι είναι απαραίτητη αυτή η μεταρρύθμιση για όλα αυτά τα οποία έχουν επέλθει με την πανδημία και για όλα όσα πρόκειται να έρθουν. Είσαστε ξεκάθαρος. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.